Asensio! What? 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 Τι γίνεται αυτό, ρε! Yo, 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 50. Περίμενε, κάποιος κάνει τέτοιο intro στο YouTube πάλι. Όποιος και δάλει δεν το βλέπω. FIFA 18 demo is in the house. Κάποιος το λέει πάλι αυτό. Δεν ξέρω. Θα παίξουμε σήμερα FIFA 18 demo. Ξέρω πως υπάρχει και PES 18 demo, αλλά το PES βγήκε ήδη και το έχω στο PC, so θα δούμε κάποια φάση. Το PES 18 στο PC όμως, αυτό είναι PlayStation 4 και το FIFA λογικά θα το πάρω στο PlayStation. Anyway, μην περιμένετε πολλά από demo, μην περιμένετε πολλά από αυτό το βίντεο. Συνήθως όσα demos έχω παίξει στη συνέχεια όταν δεν βγαίνει release του game ήταν σχετικά διαφορετικό από το demo. Anyway, θα δούμε, δεν ξέρω καν, είναι η πρώτη φορά που ανοίγω το FIFA 18 demo. So αν θέλεις να δοκιμάσεις είναι available τώρα και στο Origins και στο Xbox και στο PlayStation 4, ελπίζω. Αν δεν είναι, διορθώστε με στα comments. Δεν νομίζω να έχει intro, so είναι απλά το άνοιξα. Όπως είμαστε, θα το δούμε. Θα παίξουμε. Copyright μουσικές. Μέχρι να ζω τις μουσικές θα έχει mute το παιχνίδι. New gameplay features, real player motion technology, dribbling overhaul. Μπορεί να το πω λάθος. New in FIFA Ultimate Team, introducing foot icons. More ways to play. Πλάκα, το foot icons είναι legends. Πασιαστικά που είναι σε τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες, το που ήταν μικρή, στη μέση και όταν ξέρω εγώ προς τέλος της καριέρας. Κάτι τέτοιο νομίζω. Δεν ξέρω. Πρώτο και κύριο φίλε μου, μουσική να πάει στο καλό γιατί θα φάω copyrights. Δεν με ενδιαφέρει. Να φτιάξουμε λίγο τα controls. Προσωπικά που είναι. Εγώ παίζω σε classic, είναι σε classic. Όλα κομπλέ. Μόνο την κάμερα θα αλλάξω. Που είναι, ξέρω εγώ, παίζω εγώ με την τέλε, αλλά. It doesn't matter really. Παίζω με οποιοδήποτε κάμερα πλέον. Cause I'm a pro. Cause I'm a fucking pro. Να όλο με work class difficulty. Αν και να παίζει εναντίον AI στο FIFA δεν είναι καλύτερο πράγμα. Τι έχουμε, anyway, kickoff. The journey δεν μπορώ να παίξω, φαντάζομαι. Wait, I can play the journey. I can play the journey στο demo. Ή θα μου δείξεις cutscene. Κάτι μου λέει ότι θα είναι cutscene. So, κοίταξε για το The Journey, απλά σου δείχνει ένα cutscene των 10 λεπτών και μετά δεν θα σπολάρω κανένα τίποτα. Εμείς θα πάμε σε kickoff, I guess. Θα δοκιμάσουμε κάποιο game, να δοκιμάσουμε πώς είναι το game, τι ομάδες έχει. Α, έχει Chelsea. Κοίτα, όσοι δεν ξέρετε, I'm a Chelsea fan. Μπορεί μετά να διώξω τη Real, γιατί είμαι και Real fan. Αλλά θα πάμε in Chelsea εναντίον Paris Saint-Germain. Πάμε Paris Saint-Germain, πάμε PSG, πάμε εδώ έτσι ωραία εναντίον. Nice. Okay, so this is την Chelsea όπως μου αρέσει. Let's play. Let's see πώς θα πάει. Δεν δοκιμάσα καν τα quick substitutions. Δεν με μοιάζει. Πιο πολύ να είμαι ειλικρινής, θέλω να δοκιμάσω το Morata στο FIFA. Γιατί δεν ξαναπαίξα με το Morata στο FIFA καθόλου. So this is gonna be interesting. Αυτό το δοξάκι τι είναι? Okay, μόλις το σβήσα, ωραία. Είναι τα βοηθητικά. Επίσης ξέχασα, παίζω σε World. Πιο παίζω σε πολύ μεγάλη δυσκολία που δεν είναι καλό. Που σημαίνει ότι δεν θα δούμε πολλές ευκαιρίες τώρα που το σκεφτήκα από μένα. Θα δούμε ευκαιρίες από PSG. Τώρα δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα δούμε. Oh my god, τι ήταν αυτό το πάση. Oh, ωραία πάσα, μ' άρεσα. Θα Hazard, πάρε, Hazard. Τον σπόξαν το Hazard. Δεν πειράζει, ήμουν έτοιμος να κάνω shoot εκεί, ξέρω εγώ. Εδώ είμαι full ειλικρινής. Δεν βλέπω δεν βλέπω τεράστια διαφορά από το προηγούμενο FIFA. Τα ίδια γραφικά, το ίδιο γήπεδο, οι ίδιες κινήσεις. Εντάξει, μπορεί στη συνέχεια θα δούμε όταν βγει full παιχνίδι πιο πολύ πού είναι το καινούριο dribbling και καινούργια όλες αυτές τις μαλακίες που βάζουν κάθε φορά που είναι κάτι καινούριο. Αλλά προς το παρόν, it feels the same. Αυτό είναι το θέμα. Κατά πάσα πιθανότητα όλα FIFA τελευταία να νιώθουν πάρα πολύ έτσι. Είναι λες και παίρνεις απλά λόγω των μεταγραφών και όχι τίποτα άλλο. Τέλειωσε το πρώτο μήχανο, όπως βλέπεις δεν έχει κάτι. Τι σου λέω, πρέπει να χαμηλώσω την δυσκολία για να δούμε λίγο action. Γιατί αυτή τη στιγμή απλά πασαρίσκουν την μπάλα και τέτοια. Which is pretty boring, να είμαι ειλικρινής. Αλλά σου λέω, το να παίζεις AI που είναι με ψηλή δυσκολία είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ boring. Έλα ρε Hazard.
Grab the ball, mate. Come on. Είναι πολύ πιο διαφορετικό, ξέρω, να παίζεις online ή έναν φίλο σου. Boom. Oh, wow. That was terrible. Λυπάμαι πάρα πολύ που η Chelsea πούλησε τον Matic, που μου άρεσε πάρα πολύ σαν παίχτη και δεν τον προτιμούσα να τον έχω ακόμα. Αλλά, well, δεν έχουμε επιλογή εμείς να πούμε. Δεν έχουμε να κάνουμε vote. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ τώρα. Oh! Shit, that was close. Είναι η πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Το απολαμβάνω. Πού είναι ο Γκούνερ, ρε, να γυρίσουμε το βίντεο, ρε. Πού είναι ο Γκούνερ, ρε. Οκ, okay, άλλαξα δυσκολία, άλλαξα ομάδα. Τώρα παίζουμε στον Real Madrid αντίον Bayern. Λίγο περίεργη τακτική. Θα να δοκιμάσω μερικούς παίχτες σαν το Ασενσίνιο. Δεν θυμάμαι το όνομα του καλά-καλά. Τον Ίσκο και έβγαλα, ξέρω, τον Μόντριτς, τον Κρούς. Το Καθεμίρο έμεινε μέσα. Ασένσιο, Ασένσιο, νάτος. Αυτό δεν το θέλω να δοκιμάσω παίχτη, γιατί έχει... έχω δει μερικά γολάκια του, δεν βλέπω συχνά Real, ματσάκια της Real. Αλλά είμαι στο Reddit συνέχεια και βλέπω τα γολάκια του και... He's looking nice, bruh! Έλα ρε! What, τι κάνει ο τερματοφύλακας εκεί, ρε! Που την ξέρω ότι την έπαιρνε με τα χέρια, αλλά τέλος πάντων. Μαλάκα, τι γκολ μου βάλε, ρε. Είναι από αυτά που τρώω και στο online, ξέρω εγώ. Ωραία, το έχουμε, δεν πειράζει, ρε. Θα βάλουμε γκολ. Είναι πιο χαμηλή δυσκολία τώρα, το έχουμε. Τσι Ρονάλντο τώρα εδώ, λίγες τριπλούες. Λίγα. Λίγο να χάσουμε την μπάλα. Λίγο να την κερδίσουμε πίσω. Εδώ με στον Μπέιλ. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Είναι ο παιχτούρα μου. Άντε ρε παιχτούρα μου. Καλύτερα εσένα την επόμενη φορά, ρε. Κουβέντε να γίνεται. Γράψτε στα comments με ποια ομάδα υποστηρίζετε εσείς, ξέρω εγώ. Στο εξωτερικό δεν με μοιάζει η Ελλάδα. Δεν βλέπω. Έλα ρε μαλάκα Ασένσιο. Ασένσιο. Έτσι προφέρεται σωστά. Οκ. Okay. Κατά πάσα πιθανότητα μου τα πρίσατε στα comments ότι δεν προφέρεται σωστά. Μόλις το είπε ο commentator και το βρήκα σωστά. Ωραία. Στον ΕΠ, τι έλεγα. Αφήστε στα comments με ποια ομάδα είσαστε εσείς, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό. Σε λέω, Ελλάδα, Κύπρο δεν ασχολούμε. Άντε ρε Ασένσιο! Εδώ παλιά στο Ρονάλντο, Ρονάλντο, Ρονάλντο! Ρονάλντο! Έτσι ρε, έτσι! Τι δείχνει, νομίζω θα κάνει το δικό του το. Ουα, σι! Εντάξει, καλά. Το Ασένσιο, θέλω να δοκιμάσω να βάλω κάποιο goal με τον Ασένσιο, ρε φίλε. Αλλά μόλις την πήραν την μπάλα, so δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Πάμε ρε, δεύτερο ημίχρονο ρε. Θέλω να λόγω ένα γκολάκι τώρα ρε. Στον Μπέιλ εδώ, ο Μπέιλ που χάθηκε πλάκα πλάκα. Είχε πολύ καιρό να το δω να παίζει για τη Real. Άντε ρε, ποιος να κουνηθεί ρε. Μπέιλ, εκεί. Μπεντζεμά. Κασεμίρο. Ασένσιο. Ασένσιο! What? 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 Τι γκολ ήταν αυτό, ρε! Ρε Νόιερ, τι κάνεις, ρε! Ρε, τι έφαγε ο Νόιερ εκεί, ρε! What? Τι σαν εδώ! Wait, ήταν... Oh, μ' αρέσουν τα replays. Περίμενε, εγώ το κάνω αυτό. Oh! Wait, what? Τι είναι αυτό? Τι έκανε ο Νόιερ εκεί, ρε! Wow! Ω μαλάκα! Τι κάνεις ρε! Ρε τι κάνω τέρμα! Η τερματοφύλακα είναι όσο ηλίθιος όσο ήταν και παλιά, ε! Μαλάκα τι έκανε αυτός εκεί ρε! Ωραίο shoot! Αλλά ο τερματοφύλακας μου τι έκανε ρε! Άλλο λίγο να της ρίξει μπουνιά στα δικά μας δίχτυα! Έτσι δεν ξαναγίνε, παίζει να ξαναγίνε! Έλα ρε Ασένσιο! Έλα ρε Ασένσιο! Έλα στον Μπεντζεμά εκεί! Αποκρουσάρα εδώ από τον Νόιερ! Ήταν ηλίθια σέντρα, αλλά ο Μπενζεμά δεν ήταν καλή σέθη. Για κάποιο λόγο πήγε πρώτο το δοκάρι, ενώ τον ήθελα στην περιοχή. Τέλος πάντων, okay. Αφήστε στα comments, κοντεύει, είναι στο 74, είναι άλλο μισό λεπτό. Αφήστε στα comments ποια είναι η άποψη για τον demo, που δεν νομίζει να έχει άποψη για τον demo. Τι περιμένει περισσότερο, FIFA ή PES? Αυτό θα μου πείτε, γιατί δεν μπορείς να πεις κάτι wow, από ένα demo gameplay, καθώς well, είναι σχεδόν, είναι ακόμα unfinished game ουσιαστικά. So yeah, drop a like, subscribe αν είστε καινούργοι, αφήστε comment
Το τελείωσα το outro μου λίγο πριν τελειώσω το game, γιατί είχε ακόμα λίγο και κατάφερα και έβαλα goal. Κολλάς με τον Ronaldo! Δεν νομίζω να βάλω άλλο. Επάτησε να το τελειώσουμε, θα τελειώσουμε να σφυρίξει. Έχει action εδώ τώρα, έβαλε ο Robin Go. Δες τα κολλάκια που μπελοβγαίνουν, τα κολλάκια. Τα κολλάκια μπελοβγαίνουν. Δεν νομίζω να μας βάλουν άλλο, αν μας βάλουν άλλο, δεν πάμε πέναλτις και έκανα outro πριν την ώρα μου. Like. Αχώθηκα λίγο, παιδιά. Αχώθηκα λίγο. Πολύ λίγο όμως. Εντάξει. Αξελ, είπες bye, κλείνεις το βίντεο γιατί παίζεις ακόμα. Μα ρε φίλε, δεν τέλειωσε νομίζω. Wow, το κόψα τα πόδια εκεί. Wow. Like, ο AI λέει, nope, δεν θα τελειώσει εδώ το game. Θα σε σπαμάρω με shoot. Δες την μπάλα στον Bale. Τρέχα. Τρέχα ρε Μπέιλ! Τρέχα! Στον...